Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Στο μικρόφωνο η Σόνια Φιλίππου. Πριν ξεκινήσουμε, να υπενθυμίσουμε και πάλι τον 12άλογο του υπεύθυνου ιδιοκτήτη κατοικιδίου που πρέπει να μας γίνει βίωμα. Σέβομαι το κατοικίδιό μου, σέβομαι τον συνάνθρωπό μου, άρα σέβομαι και τον εαυτό μου. Δεν αγοράζουμε, δεν υιοθετούμε κατοικίδια, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα τους χρόνια, που μπορεί να είναι 10, 15 ή μπορεί και περισσότερα. Φροντίζω την υγεία του και τον πάω στο κτηνιατροτακτικά. Δεν εγκαταλείπω ποτέ το σκύλο μου αδέσποτο. Αν θα πάω διακοπές, είτε τον πάω μαζί μου, είτε τον αφήνω σε ένα ξενοδοχείο σκύλο. Δεν αφήνω το σκύλο μου να βγαίνει εκτός αυλής χωρίς λουρί. Δεν το βγάζω από τον κήπο μου να τον πάω περίπατο χωρίς λουρί. Πάντα το σκυλί μου συνοδεύεται χωρίς λουρί. Φοράω στο κατοικίδιο ταυτότητα στο λαιμό. Στην ταυτότητα πρέπει να αναγράφεται το όνομά του, το όνομα του ιδιοκτήτη και το τηλέφωνό του. Επίσης να θυμόμαστε ότι δια νόμου όλα τα σκυλιά πρέπει να έχουν microchip. Αν το σκυλί σας δεν έχει microchip, παρακαλώ, μιλήστε με το κτηνιατρό σας για να το διευθετήσετε. Ποτέ δεν δένω το σκύλο μου με κοντή αλυσίδα. Αν χρειαστεί να το δέσω, υπάρχει ειδικός τρόπος ώστε να μην κινδυνεύει να πνιγεί. Δεν αφήνω κανένα κατοικίδιο στο κλειστό δωμάτιο που δεν αερίζεται, που είναι ζεστό, που του χτυπάει ο ήλιος. Δεν αφήνω κανένα κατοικίδιο μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο ώστε να θερμαίνεται, γιατί εύκολα όλα τα κατοικίδια παθαίνουν θερμοπληξία. Όλα τα κατοικίδια πρέπει να έχουν καθαρό νερό στη διάθεσή τους. Περιορίζω το σκυλί μου τις ώρες της κοινής ησυχίας για να μην ενοχλεί. Εκπαιδεύω το σκύλο μου για να είναι συνεργάσιμος. Θυμόμαστε πάντοτε αν πηγαίνουμε τα σκυλιά μας περίπατο, έχουμε ένα σακουλάκι στην τσέπη μας και πάντα μαζεύουμε τα περιτώματά τους. Δεν αφήνω το σκυλί μου να ζευγαρώνει, εκτός και αν είναι αναγνωρισμένος γεννήτωρας του κοινολογικού ομίλου Κύπρου. Κάθε λαός διαθέτει τις δικές του παραδόσεις, οι οποίες πηγάζουν μέσα από την ιστορία του, προσπαθώντας να εξηγήσει φαινόμενα τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει με την κοινή λογική, μεταφέροντάς τα στη μυθολογική σφαίρα. Τα επαρξιακά 7 ερωτήματα περιλάμβαναν τη δημιουργία του κόσμου και διάφορα φυσικά φαινόμενα. Όλα αυτά πάντα οφείλονταν στην ανήσυχη ανθρώπινη φύση και την ανάγκη του να αποδίδεται ανεξήγητα σε μια ανώτερη δύναμη, τα θεία. Φυσικά, πλήθος τέτοιων αναφορών αντλούμε μέσα από την ελληνική μυθολογία, όπου εδώ παρελάβουν όλοι οι αρχαίοι Έλληνες θεοί. Οι μύθοι, τα τέρατα, οι μουσες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί οι φιλόσοφοι και ό,τι μπορεί να φανταστεί το ανθρώπινο μυαλό. Από την ιστορία της Κύπρου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική μυθολογία, πηγάζουν αναφορές για πλήθος φαινομένων, όπως παραδείγματος χάρη της ίδιας της δημιουργίας του νησιού. Συγκεκριμένα αναφέρονται στη δημιουργία της Κύπρου τα αργοναυτικά του Ορφέα. Σύμφωνα με το μύθο, Ποσειδώνας φιλονίκησε με τον αδερφό του το Δία, δηλαδή το βασιλιά των Ολυμπιοθεών, και τα αίτια της φιλονικίας τους ήταν τα γοργόποδα άλογα. Το άλογο ήταν ένα από τα πρώτα ζώα που εξημέρωσε ο άνθρωπος και κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική μυθολογία. Τα κοινά άλογα υπηρετούν τους κοινούς ανθρώπους, δηλαδή τους κοινούς θνητούς, ενώ τα ξεχωριστά, τα θάνατα άλογα, τα φτερωτά άλογα, εξυπηρετούν τους θεούς και τους βασιλιάδες. Η Φιλονική οδήγησε τον Ποσειδώνα σε μεγάλο θυμό. Ποιος είδε το θεό της θάλασσας και δεν τον φοβήθηκε? Με ένα δυνατό κτύπημα της τρίανάς του, σκόρπισε τη Λικαονία, χώρα που είναι στα νότια της Μικράς Ασίας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τη Σαρδινία, την Εύβοια και την Κύπρο. Τα ξεσπάσματα του θεού Ποσειδώνα ήταν πολύ γνωστά και οι άνθρωποι της τότε εποχής είχαν αποδώσει στη μήνη του αρκετά κακά που τους ταλαιπωρούσαν, όπως παραδείγματος χάρη οι σεισμοί, οι θαλασσοταραχές, τα τσουνάμια, οι καταιγίδες και ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
Κάπως έτσι λοιπόν φαντάστηκαν τη γέννηση της Κύπρου οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Άλλωστε, ότι συνέβαινε την τότε εποχή ήταν πάντα συνέπεια των πράξεων των θεών. Έτσι έλεγαν. Αυτά έγραφαν κιόλας. Εσείς, έτυχε ποτέ να πάτε εκδρομή στο Τρόδος και να δείτε σφηνωμένα σε κάποιο πέτρωμα κάποια κοχύλια? Όχι, δεν πρόκειται για βράχο. Δεν είναι κάποιος βράχος που μεταφέρθηκε από κάποια παραλία. Ούτε έφτανε η θάλασσα μέχρι εδώ πάνω στο Τρόδος. Και όταν υποχώρησε άφησε τα κατάλοιπά της. Το ακριβώς αντίθετο συνέβη. Κάποτε η Κύπρος βρισκόταν κάτω από τη θάλασσα. Δεν υπήρχε καν δηλαδή. Και αναδυόμενη στην επιφάνεια κουβάλισε μαζί της ανεξίτηλα τα σημάδια των ωκεανών και των εγκάτων της γης. Όλα αυτά όμως θα μας τα πει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι ειδικός φυσιοδήφης, είναι ερευνητής βιοποικιλότητας, φωτογράφος, κινηματογραφιστής αγρίας ζωής και είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Φυσικής Κληρονομιάς και Βιοποικιλότητας της Κύπρου. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σε έχουμε για ακόμα μια φορά μαζί μας. Ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Και σήμερα ήρθες για να μιλήσουμε ακριβώς για τη βιοποικιλότητα της Κύπρου κατά τους προϊστορικούς χρόνους όμως. Όσοι από εσάς θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας, έχετε κάποιες απορίες, κάποιες ερωτήσεις να κάνετε, γράψετε ένα γραπτό μήνυμα και το στέλνετε στο 2250. Επίσης, αν ξέρετε κάποιους μύθους, κάποιες ιστορίες που συνδέονται με τη δημιουργία της Κύπρου, σας παρακαλώ, γράψετε μας ένα μήνυμα και στείλετε μας στο 2250. Γιώργο, κλασική ερώτηση. Πώς δημιουργήθηκε η Κύπρος, που είναι και μια μεγάλη ερώτηση. Η αρχή της δημιουργίας της Κύπρου ξεκίνησε από την σύγκρουση των δύο τεκτονικών πλακών, της Αφρικανικής πλάκας, τεκτονικής πλάκας και της Ευρυασιατικής πλάκας, η οποία η σύγκρουση έγινε κάπου κοντά στο Πέτρα του Ρωμιού. Από τότε άρχισαν να συνδυάζονται τα εδάφη και σταδιακά άρχισε η ανύψωση της Κύπρου από τη θάλασσα. Στην αρχή έχει δημιουργηθεί η οροσειρά του Τρόδους, άρχισε να φαίνεται η κορυφή του Τρόδους και κατόπιν δημιουργήθηκε ο Πενταδάκτυλος. Δηλαδή μπορεί να φανταστείτε με δύο νησιά, το ένα του Πενταδακτήλου και το άλλο της οροσειράς του Τρόδου. Βασικά δηλαδή η Κύπρος δεν ήταν έναν ολοκληρωμένο νησί. Ήταν δύο νησιά ξεχωριστά. Ναι, ήταν δύο νησιά ξεχωριστά. Δεν υπήρχε ποτέ σύνδεση της Κύπρου με άλλες γειτονικές χώρες. Η Κύπρος αναδύθηκε εξ ολοκλήρου από τη θάλασσα. Αυτό που λέγεται ότι, Γιώργο, η Κύπρος τέριαζε σε εκείνο. Υπάρχει έτσι μια μικρή ακρούλα, ναι, που είναι η Συρία, ναι, μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Λέει ότι εκεί μπαίνει η Κύπρος και ήταν παλιά κομμάτι. Όχι, δεν ήταν ποτέ ενωμένο. Δεν ήταν ποτέ ενωμένο, ήταν πολύ κοντά όμως. Είμαι με τον κόλπο της Αλεξανδρέτας παλιά, η μικρότερη απόσταση ήταν 30 χιλιόμετρα μόνο. Μάλιστα. Άρα οι μοντέρνοι γεωλόγοι σήμερα, ναι, μας λένε εντελώς διαφορετικά πράγματα από ό,τι πίστευαν μέχρι τότε. Ωραία. Και μίλησε και για τον Πενταδάκτυλο, ήταν το, ναι, δεύτερο νησί. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρουμε όλοι μας ότι ο Πενταδάκτυλος είναι από Κυμολία όμως. Ασβεστόλιθος, ναι. Είναι ασβεστόλιθος. Γιατί, ξέρουμε γιατί. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος λόγος. Απλώς το Τρόδος είναι υφαστογενή τα πετρώματα του, διότι υπήρχαν υποθαλάσσιες υφαστογειακές εκρήξεις κάτω από το νερό, πολύ πριν να αναδυθεί η θάλασσα. Οπότε με την ανάδυση του Τρόδους φάνηκε τα φυσιογενή πετρώματα. Και υπάρχουν και όλες οι μυθολογικές επίσης εξηγήσεις που είναι για την Πέτρα του Ρωμιού, ναι, 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 που είναι για το Κάβο Κρέκο, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ναι, το Κάβο Κρέκο. Και αποτελεί επίσης ένα νυφαλογενή ασβεστόλιθο το Κάβο Κρέκο. Ναι, ήταν παγιά 15 με 20 εκατομμύρια χρόνια πριν, ήταν ένας κοραλλογενής ύφαλτος, ο οποίος υποδήλωνε, φυσικά πριν να υπάρχει Κύπρος, υποδήλωνε αβαθή νερά και ζεστά νερά, τα οποία δεν υπερβαίνουν 18 βαθμούς Κελσίου περίπου.
Το ίδιο συμβαίνει και με την πέτρα Αντουρομίου, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με την πέτρα Αντουρομίου, η οποία είναι, και αυτή είναι κρυσταλλικός ασβεστόλιθος, με κουράγια καμωμένος. Ναι, και δικαιολογείται, Γιώργο, γιατί την έριξε ο διγενής ακρίτης από τη Μικρά Ασία. Ναι. Όπου ευρισκόταν, λέει η μυθολογία. Όχι, ο διγενής ακρίτας. Και καταπώντησε τα καράβια των Σαρακινών που απειλούσαν την Κύπρο. Ένας μύθος ο οποίος ξεκινά. Καθώς βλέποντας την τεράστια πέτρα, η πέτρα αυτή δεν συμπαδίζει με τα πετρώματα της γύρω περιοχής. Δεν συμπαδίζει. Η οποία μεταφέρθηκε από το... από τη μετακίνηση της Αφρικανικής πλάκας. Ναι, διότι μην ξεχνούμε ότι και η γεωλογική υπόσταση της περιοχής και της πέτρας της ίδιας φανερώνει παρόμοιους ύφαλους στην Αφρικανική πλάκα. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως παρουσιάζονται και ορισμένα φαινόμενα στον ποταμό Διαρίζων, περιοχή Μαμονιών, τα οποία τα πετρώματα παρουσιάζουν εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθώς και σε άλλες περιοχές, ο Κουστελόρτσος και άλλες πέτρες, οι οποίες μεταφέρθηκαν, δεν συμβαδίζουν με την γεωλογία της περιοχής, απλώς μεταφέρθηκαν από το μετακίνηση της Αφρικανικής πλάκας. Επίσης μπορούμε να βρούμε και τα πιο παλιά απολιθώματα σε αυτά τα πετρώματα, τα οποία είναι οι αμμονίτες, οι οποίοι έχουν ηλικία πέραν των 200 εκατομμυρίων χρονών, οι οποίοι δεν έζησαν στην περιοχή μας ή στη θάλασσα. Απλώς μεταφέρθηκαν με τα πετρώματα από την... Εντάξει, μας στέλνει ένας ακροατής και μια ερώτηση και λέει καλημέρα σας. Αν είναι δυνατόν να μας πει κάτι ο καλεσμένος για την Χαμηλή Ατλαντίδα, μας ευχαριστά. Νομίζω δεν είναι σήμερα το θέμα μας η Χαμηλή Ατλαντίδα, αλλά σας ενδιαφέρει η Χαμηλή Ατλαντίδα, μπορούμε σε έναν άλλο, μια άλλη εκπομπή να το φροντίσουμε. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Γιώργο, ποιοι ήταν οι πρώτοι κάτοικοι μετά την ανάδυση της Κύπρου, αλλά πες μας και πώς ήρθαν. Μάλιστα. Λοιπόν, αμέσως μετά την εμφάνιση της πρώτης ξηράς, που όπως είπαμε ήταν η κορυφή του Τρόδους και κατόπιν η οροσειρά του Πενταδακτήλου, άρχισε η επίκυση του νησιού, των νησιών. Δηλαδή, τα έντομα ήρθαν μέσω του αέρα, σπόροι από φυτά ήρθαν με μέσω διάφορα μπουγιά, όπως και με τη θάλασσα. Και άρχισε η πρώτη ζωή, δηλαδή τα πρώτα φυτά, τα πρώτα έντομα. Κατόπιν, άρα ναι, οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού μας ήταν τα έντομα, τα φυτά. Ακριβώς. Ξέρουμε περίπου πότε ήρθαν. Πριν αρκετά εκατομμύρια χρόνια. Μιλούμε ότι η πρώτη σύγκριση που υπολογίζεται πριν 70 εκατομμύρια χρόνια άρχισε η ανάδυση. Ας υπολογίσουμε αρκετά εκατομμύρια χρόνια πριν. Ωραία. Αν μπορούμε να πούμε με σιγουριά πότε. Λοιπόν, άρα ξεκινήσαμε από τα έντομα και τα φύτα. Χλωρίδα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, τι ζώα ήρθαν και ειδικά να πούμε για τα θηλαστικά που ήρθαν στην Κύπρο, που ήταν και πριν την άφιξη του ανθρώπου. Μάλιστα. Κατά την Πλειστόγενο περίοδο, που είχε διάρκεια περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια, ήταν γνωστό ότι ήταν οι παγετώνες. Όχι φυσικά στην Κύπρο, αλλά τα νερά ήταν συσσωρευμένα στους πόλους. Οπότε είχαμε το φαινόμενο των αβαθών νερών, τα οποία συνέδεαν την Κύπρο μικρά νησάκια. Στον κόλπο της Αλεξανδρέτας είχαμε μικρά νησάκια κατά διαστήματα, τα οποία τα ζώα, ορισμένα ζώα θηλαστικά, μπόρεσαν και πέρασαν. Από νησάκι σε νησάκι έφτασαν στην Κύπρο. Κολυμπώντας ή μπορεί και σε ορισμένα ζώα σε επιπλέον τους κορμούς. Μάλιστα, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ποια ήταν αυτά τα ζώα? Τα ζώα αυτά ήταν ο υποποταμός, ήταν ο ελέφαντας, ο γνωστός ελέφαντας, ο Συπριώτες, μερικά είδη ποντικών. Είχαμε έναν είδος μοσχογαλής, κάτι σαν αγριόγατο, ένα μικρό αγριόγατο. Έχουμε αποδείξεις από ευρήματα κόκκαλα πουγιών, είχαμε κόκκαλα από καβούκια χελώνας και διάφορα είδη ποντικών, όπως είπα. Τι χρονολογίες?
Περίπου αυτά συνέβηκαν, πέρασαν τα ζώα, υπολογίζεται 300 με 250.000 χρόνια πριν. Φυσικά τα ζώα πέρασαν, οι ελέφαντες και οι υποποταμές έχουν περάσει στην Κύπρο με τη μορφή που τα ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή ζώα των μερικών τόνων βάρος. Στην πορεία επήλθε ο ισότικο οργανισμός. Γιατί? Γιατί. Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση, ναι, αυτή, γιατί ήταν να σε ρωτήσω, μα είπες τώρα ότι επέρασαν στο μέγεθο στο οποίο τα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Εμείς γνωρίζουμε ότι στην Κύπρο οι ελέφαντες και οι υποποταμοί ήταν νάνοι. Γιατί ήταν νάνοι αφού πέρασαν μεγάλα ζώα? Όπως είπαμε, έχουν περάσει μεγάλα ζώα. Φυσικά ένα ζώο μεγάλων γίνεται στην πορεία όταν έχει διάφορους θηρευτές. Οπότε το μέγεθος το βοηθά να το εξάρθει στην επιθέση των άλλων ζώων. Όταν πέρασα στην Κύπρο τα πρώτα αυτά ζώα, δεν είχαν θηρευτές, δηλαδή δεν είχαν άλλα ζώα να τους επιτίθενται για να τρώνε. Οπότε στην πορεία, λόγω έλλειψης θηρευτών, τα ζώα αυτά άρχισαν να αντιμετωπίζουν και προβλήματα τροφής. Δηλαδή λόγω υπερπληθυσμού, διότι δεν είχαν εχθρούς, άρχισαν να υποδυσδίζονται, δεν έβρισκαν τροφή να επιβιώσουν. Οπότε ενεργοποιήθηκε ένας μηχανισμός, βιολογικός μηχανισμός στα ζώα, τα οποία τους επέτρεψε να μικράνουν κατά πάρα πολύ στο βάρος, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αντεπεξέλθουν στην έλλειψη τροφής. Επίσης να πούμε, ναι, και ότι η αιμομιξία, Γιώργο, στα ζώα προκαλεί επίσης και νανισμό. Δηλαδή θα παρατηρήσουμε, ναι, ότι και σε πολλά ζώα σήμερα, όταν υπάρχουν αιμομιξίες, βλέπουμε ότι το μέγεθος αλλοιώνεται, όπως και το μέγεθος της γέννας. Ναι. Οι γέννες είναι πιο μικρές, δηλαδή αν έκαναν, ξέρω εγώ, πέντε, ναι, μικρά, σίγουρα, γίνονται δύο τα μικρά, όπως και μειώνεται και το μέγεθος στην αιμομιξία. Ναι, όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέδυναν να έχουμε τα μικρά ζώα που είχαμε στην Κύπρο. Φυσικά υπάρχει κάτι το οποίο... Ξέρουμε πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για αυτό? Δεν ξέρουμε, αλλά έγινε σύντομα, δηλαδή σε μερικές χιλιάδες χρόνια. Ο ένας ακροατής μας έστειλε κάτι πολύ ωραίο. Κατά την παράδοση, λέει, ο διγενής, όταν πέταξε την πέτρα του Ρωμιού, ακούμπησε την παλάμη του στην οροσειρά του πενταδαχτύλου και σχηματίστηκε η κορφή του πενταδαχτύλου, δηλαδή τα πέντε δάχτυλα. Μάλιστα, υπάρχουν διάφοροι ωραίοι μύθοι. Πολύ, πολύ ωραίο, ναι, αυτό που μας έστειλε ο ακροατής, να τον ευχαριστήσουμε κιόλας. Μάλιστα. Υπάρχουν όντως έτσι πολύ ωραίοι μύθοι για την Κύπρο. Ναι. Και δεν τους ξέρουμε όλους. Ό,τι θυμόμαστε από το δημοτικό, είναι η αλήθεια να λέγεται. Και είναι όμορφο να γνωρίζουμε έτσι για τη χώρα μας πράγματα. Λοιπόν, είχαμε μείνει εκεί σε πόσες χιλιάδες χρόνια υπήρχε αυτός ο νανισμός? Ναι, μερικές χιλιάδες. Ήταν σύντομη η περίοδος, διότι τα ζώα είχαν υπερπληθύνει, έπρεπε να γίνει κάτι βιολογικό για να μπορέσουν να επιβιώσουν, όπως είπαμε. Φυσικά η θεωρία λέει ότι πέρασαν τα ζώα σε μεγάλες μορφές. Εμείς ως τώρα βρίσκουμε απορριθώματα τα οποία μαρτυρούν νάνες μορφές. Νάνες μορφές. Δεν ήβραμε ακόμα τα απορριθώματα των μεγάλων ζώων. Κατά, ναι, διότι κανονικά αν είχαν περάσει σε μεγάλες μορφές, κάποια από αυτά τα ζώα θα έπρεπε να πέθαιναν. Άρα έπρεπε να βρίσκαμε ακριβώς το στάτους. Για χιλιάδες χρόνια θα πέθαιναν τα μεγάλα ζώα μέχρι να επέρθει ο νανισμός. Οπότε έπρεπε να έχουμε χιλιάδες απολυθώματα από τα ζώα αυτά. Αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί απολύθωμα που να υποδεικνύει με μεγάλων ελέφαντα. Σωστό, πολύ σωστή, ναι, πολύ σωστή παρατήρηση. Μπορούμε να βρούμε πάνω σε ένα βουνό ένα απολύθωμα όπως την κεφαλή της καρφίτσας, ας πούμε, εκατομμυρίων χρονών, αλλά τα απολυθώματα των μεγάλων ελεφάντων είναι άφαντα. Που σημαίνει ότι πιθανόν να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ποιος ξέρει, σιγά σιγά θα έχουμε και απαντήσεις για αυτό το θέμα. Ελπίζω ότι κάποτε θα έχουμε. Λοιπόν, και πώς έγιναν ενδυμικά αυτά τα ζώα, Γιώργο? Διότι μιλούμε πάντα για τον ελέφαντα τον Συπριώτης, μιλούμε, ναι, και τα έχουμε κάνει ενδυμικά. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει σε νησιώτικα περιβάλλοντα, τα οποία τα ζώα, όταν βρεθούν τα ζώα στο περιβάλλον των νησιώτικων, στην ουσία είναι απομονωμένα από άλλα ζώα του ίδιου είδους σε κοντινές ξηρές ή άλλες χώρες. Οπότε με τα εκατομμύρια χρόνια, χιλιάδες χρόνια
εξέλιξης, αλλάζει τον DNA των ζώων και μετατρέπονται σε ενδημικά. Δηλαδή ενδημικά εννοούμε ότι υπάρχουν μόνο στον τόπο που βρίσκονται και πουθενά άλλο στον κόσμο. Το είδος εκείνον, το υποείδος. Το υποείδος. Ναι. Σε ποιες περιοχές βρήκαμε ευρήματα που μας φανερώνουν ότι υπήρξαν αυτά τα ζώα και γιατί έμειναν σε εκείνες τις περιοχές και δεν εξαπλώθηκαν σε όλη την Κύπρο? Έχουν βρεθεί περίπου σε 40 τοποθεσίες κόκκαλα υποποτάμων και ελεφάντων. Φυσικά τα κόκκαλα των υποποτάμων είναι πολύ πιο πολλά από τα κόκκαλα των ελεφάντων που έχουν βρεθεί. Υποδεικνύουν ότι οι ελέφαντες ήταν πολύ πιο λίγοι από τους υποποτάμους. Έχουν βρεθεί κυρίως σε παραλιακές περιοχές. Γιατί ήθελαν νερό οι υποποτάμοι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Απλώς ο υποπόταμος βάσει της μορφολογίας που είχε από τα ευρήματα που έχουν βρεθεί ήταν ζώων το οποίο ήταν περισσότερο στη ξηρά παρά στο νερό. Γιώργο, διερωτηθήκαμε γιατί έχουν εξαφανιστεί αυτά τα ζώα σήμερα από την Κύπρο. Έχουν εξαφανιστεί από την Κύπρο πιστεύουμε λόγω του πρώτου ανθρώπου που μετήκησε στο νησί. Αυτό έγινε πριν περίπου 12.000 χρόνια πριν, τα οποία οι άνθρωποι πέρασαν, οι πρώτοι άνθρωποι στην Κύπρο από το γειτονικές χώρες. Φυσικά τότε με αυτή την περίοδο οι άνθρωποι δεν ήταν σε θέση να εκτρέψουν ζώα ή να καλλιεργήσουν την γη για να τραφούν, ήταν κυνηγοί, τροχός, λέχτες. Οπότε κυνήγησαν ανελέητα αυτά τα ζώα μέχρι εξαφάνισης. Για να τα φάνε δηλαδή. Ναι, για φάγη βέβαια. Τον υποπόταμο. Βεβαίως. Ωραία. Όπως και αλεπούδες, όπως και διάφορα άλλα ζώα. Από 8 μέχρι 92. Α, Άστρα 92-8. Και πάλι πίσω στην εκπομπή Φαρματοζών, στο μικρόφωνο Σόνια Φιλίππου. Για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας στους 92,8 και στους 100,3, καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Είναι φίλος του σταθμού μας, έχει έρθει αρκετές φορές εδώ κοντά μας. Είναι φυσιοδήφης, να πούμε ότι ο Γιώργος έχει πάρα πολλές ειδικότητες. Είναι ερευνητής βιοποικιλότητας, είναι φωτογράφος, είναι κινηματογραφιστής αγρίας φύσης και επίσης είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυσικής Κληρονομιάς και Βιοποικιλότητας της Κύπρου. Ο Γιώργο, είχαμε μείνει σε αυτά τα ζώα τα οποία έγιναν ενδημικά με την πάροδο των χρόνων κλπ. Ένας ακροατής μας έστειλε μια πολύ ωραία παρατήρηση και λέει: όλα αυτά τα ζώα λέει κολυμπούν εκτός του γαϊδούρι. Συνεπώς υπάρχει πιθανότητας να ήρθαν κολυμπώντας. Ναι, σίγουρα ήρθαν κολυμπώντας. Όπως είπαμε, υπήρχαν νησάκια ενδιάμεσα από τις άλλες. Πώς είναι ήρθαν όμως, Γιώργο, οι αλεπούδες π.χ. Το αγρίνο πώς ήρθε. Οι αλεπούδες δεν ήταν από τον καιρό των ελεφάντων και των υποποτάμων. Ήταν πολύ πιο πρόσφατες. Οι αλεπούδες πρέπει να τις έφερε ο προϊστορικός άνθρωπος. Διότι μετά την εξαφάνιση λόγω ανελαίητου κυνηγιού υποποτάμων και ελεφάντων εισήγαγε μερικά ζώα από τις γειτονικές χώρες με σχεδίες με σκοπό την εκτροφή για να μπορέσει να επιβιώσει, διότι δεν υπήρχε κάτι στη φύση άλλων αφού τα έφαγαν όλα. Μερικά από τα ζώα αυτά ήταν το ελάφιν, τον τάμα μεσοποτάμικα, ήταν οι αλεπού, τρώγαν και αλεπούδες, έχουμε αποδείξει σε χώρους κατάλοιπα των τροφών τους των αρχαίων ανθρώπων έχουν βρεθεί και κόκκαλα αλεπούδων. Όπως είπαμε ήταν αλεπού, ήταν το ελάφιν τον τάμα μεσοποτάμικα που αυτόν υπήρχε ακόμα και πριν 500 χρόνια στην Κύπρο και μέχρι το 60 νομίζω μας είχαν χαρίσει από τη Ρουμανία τα τάμα τα οποία είχαν εξαπολύσει. Ναι, δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά. Α, το ντάμα μεσοποτάμικα, ναι. Νομίζω τα ντάμα είναι μια... Το ντάμα μεσοποτάμικα που μιλούμε ήταν το ρεντίαρ, το κόκκινο ελάφι, το οποίο ήταν και αυτόν ενδημικό της Κύπρου. Το οποίο έφεραν οι άνθρωποι για να εκτρέψουν, για να μπορέσουν να τραβούν, το οποίο έχει ξεφύγει από τον άνθρωπο και επανήλθε στην άγρια κατάσταση, στη φύση, όπως επίσης και το ίδιο συνέβηκε και με το αγρινό, το οποίο ακόμα επιβιώνει για σήμερα, ευτυχώς.
Εδώ έχουμε μια παρατήρηση ενός ακροατή που λέει: δυστυχώς σαν λαός έχουμε ροπές για αυτοκαταστροφή. Και σήμερα, λέει, δεν είναι η ίδια κατάσταση. Ορισμένα είδη της πανίδας μας πάνε να χαθούν. Και κανένα δεν νοιάζει. Όχι, σήμερα είναι χειρότερη κατάσταση, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν εξαφανίσει διάφορα ζώα για να τραφούν. Ενώ σήμερα το σκότωμα των ζώων, των πουγιών ή το κυνήγι, ας πούμε, γίνεται για χόπι. Αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Σωστό. Άρα τα πράγματα είναι χειρότερα από παλιά. Εντάξει, αν ξέρετε κάποιες ιστορίες για τη δημιουργία της Κύπρου, στείλετε μας ένα μηνυματάκι στο 2250. Θα τις πούμε, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και εμείς για την Κύπρο. Να αναφέρουμε λίγο και κάτι που μπορεί να μην ξέρουν και οι Λευκοσιάτες για το φαράγγι της Κακαρίστρας, ότι έχουμε ένα φαράγγι εδώ που βρίσκεται στα Λατσιά. Ναι. Ένα φαράγγι το οποίο έχει ηλικία περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια. Πριν 2 εκατομμύρια χρόνια είχε μια ροή νερού, ήταν η εκβολή ενός ποταμού. Ζούσαν χιλιάδες στρίδια και διάφορα άλλα. Συνήθως συναντούμε στρίδια, πάρνακολ και ορισμένα είδη χτενιών σε αυτόν τον φαράγγι, τα οποία με την είσοδο του γλυκού νερού, με τα συνεχή χρόνια ροής νερού στο φαράγγι, άλλαξαν η ορατότητα του νερού, τα οποία έχουν πεθάνει, γι' αυτό έχουν πεθάνει τα όστρακα και τα βρίσκουμε κατά εκατομμύρια εκεί. Και επίσης, αν πάμε έναν περίπατο λίγο πιο πάνω στην Κλήρου, Γιώργο, ναι, στον ποταμό της Μαρούλενας. Μάλιστα. Και εκεί είναι. Ναι, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ο ποταμός αυτός, καθώς βλέπουμε τα Σλάβες, τα ηφαιστογενή ζήματα, τα οποία κάποτε υπήρχαν στο βυθό της Τιθίος Θάλασσας. Από υποθαλάσσια ηφαίστεια. Και βλέπουμε ακριβώς τις. Δηλαδή εκεί ήταν η Τίθια Θάλασσα, άρα ναι, είναι σαν να περπατάς βασικά πάνω. Πάνω στο βυθό της Τιθίος Θάλασσας. Ναι. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε τους σχηματισμούς των λαβών, των. Από τη δραστηριότητα των ηφαιστείων. Και οι λάβες αυτές βασικά ήρθαν από τα έγκατα της γης. Ναι, απλώς ανυψώθηκαν μαζί με τα ζήματα της Κύπρου. Και υπάρχουν εννοείται και σε άλλες περιοχές του Τρόοδους και σχηματίζουν διάφορους δαχτυλίους όλες αυτές οι λάβες και. Ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την γεωλογία της Κύπρου. Είναι πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο, έτσι, όταν περπατά μέσα στο δάσος, για να βλέπει ότι σχηματίζουν διαφορετικά σχήματα, διαφορετικά χρώματα, ακόμα και χημική σύσταση, πολλές από αυτές τις λάβες, που είναι πολύ πολύ όμορφο. Όμως, Γιώργο, επαρέμεινε κανένα ζώο να υπάρχει σήμερα από την εποχή εκείνη? Ναι, έχουμε από τα προϊστορικά ζώα, έχουμε μερικά είδη ποντικών τα οποία υπάρχουν ακόμα. Όπως η Κυπριακή Μυγαλή, όπως ο Ακαθοποντικός. Ο Ακαθοποντικός, ο Γιώργο, είναι σχεδόν σε εξαφάνιση. Γίνονται τώρα κάποιες μελέτες από το Τμήμα Δασών και συγκεκριμένα από τον Χάρη τον Νικολάου για το συγκεκριμένο των ποντικών. Έχω μιλήσει μαζί του. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός. Ναι, μπορώ να πω αυτά τα ζώα, η Μυγαλή, ο Καθοποντικός, ο Κυπριακός Ποντικός, μπορώ να πω είναι από τα άγνωστα ζώα της Κύπρου. Και από έντομα έχουμε κάποια έντομα που ξέρουμε που είναι από τα αρχαία χρόνια ή δεν έχουμε? Δεν έχουμε πληροφορίες για τα έντομα αυτά, αλλά έχουμε πέραν των 6.000 ειδών εντόμων στην Κύπρο, με πάνω από 500 ενδημικά είδη. Που πιθανόν υπάρχει και κάτι προϊστορικό. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει σήμερα και μπορούμε να πούμε ότι ναι, υρχε διαφορετική βιοποικιλότητα κατά τους προϊστορικούς χρόνους από σήμερα? Δηλαδή μπαίνοντας σε μια περιοχή, ναι, εγώ που δεν ξέρω τίποτε, πάω περίπατο με τους σκύλους μου σε μια περιοχή και θέλω να δω αν όντως υπήρχε βιοποικιλότητα. Μάλιστα. Στην αρχαία εποχή. Πώς θα το αντιληφθώ εγώ χωρίς ειδικά όργανα, απλά έτσι με τα μάτια μου? Ναι, υπάρχουν περιοχές που περπατάς και βλέπεις τα διάφορα κοχύγια στο έδαφος. Σε κάτι για να καταλάβεις την ηλικία και τις κλιματικές αλλαγές που επήρθαν, πρέπει να έχεις μερικές γνώσεις για τα κοχύγια αυτά.
υπάρχουν κοχύγια σε ορισμένες περιοχές, τα οποία ήταν των παγωμένων νερών. Σε άλλη περιοχή υπάρχουν κοχύγια τα οποία ήταν τροβικό νερό, όπως και κουράγια. Είχαμε πάρα πολλές κλιματολογικές αλλαγές στην Κύπρο, τα οποία πολλές φορές εξαφανίστηκαν υπάρχοντα βιοποικιλότητα και αντικαθεστήθηκε με νέα, η οποία εγκληματίστηκε στα νέα κλιματολογικά συμβάντα. Ο ακροατής μας λέει, επαναλάβετε παρακαλώ το σχόλιο για το είδος του πετρώματος για την πέτρα του Ρωμιού. Αν κατάλαβα καλά, δεν έχει σύσταση παρόμοια με την τοπική. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει σύνδεση με την τοπική. Βασικά είναι βράχος από κρυσταλλωμένο ασβεστόλιθο. Ναι, ναι, κοράγια. Κοράγια, ναι, τα οποία απολυθώθηκαν, κρυσταλλώθηκε σε ασβεστόλιθο και βλέπουμε αυτή την πέτρα. Εντάξει, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές παρόμοια. Ναι, ναι, το σίγουρα. Ίδιο. Αλλά αυτή η πέτρα δεν συμβαδίζει με τα υπάρχοντα πετρώματα της περιοχής. Και μιλούμε ότι μοιάζουν πιο πολύ με τα θράσματα της αφρικανικής πλάκας, είχαμε πει, το οποίο είναι τόσο έντονα διαρριγμένα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, μιλούμε τώρα όμως για σεισμικές πλάκες, για να το αντιληφθούν οι ακροατές, γιατί μπορεί να μην το καταλαβαν, ναι, όταν μιλούμε για σεισμικές πλάκες. Λοιπόν, άρα Γιώργο, περπατώ εγώ, βλέπω κάποια κοχύλια. Ναι, ναι. Μάλιστα, αυτά τα κοχύλια έχουν βρεθεί με την άνοδο της θάλασσας και βρέθηκαν εκτεθειμένα στο έδαφος για εκατομμύρια χρόνια. Όπως επίσης έχουν βρεθεί στην περιοχή Τσερίου, σε αρκετές περιοχές στο Τσέρι, κόκκαλα φάλαινας. Κόκκαλα φάλαινας, τα οποία αποδηλεί η θάλασσα. Αυτό είναι θαυμάσιο, αλλά δεν, ναι, αυτό δεν το γνώριζα. Πού, ναι, στο Τσέρι, Γιώργο? Στο Τσέρι, σε περιοχές του Τσεριού, πάνω σε λόφους, σε κοιλάδες. Μπορείς σαν περπατά να βρεις θάλασματα από κόκκαλα ή και ολόκληρα κομμάτια από κόκκαλα φάλαινας. Αυτό δεν το γνώριζα. Ναι. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντική πληροφορία. Ναι, όπως μπάλες που άμα φαίνονται σαν πέτρες, άμα δεν σπάσεις μπορεί να βρεις μέσα κουκουνάρι. Υπάρχει μια περιοχή της πρόβοδης του Τρόδου, το οποίο μέσα σε ποταμό βρίσκεις μπάλες που άμα σπάσουν υπάρχουν κουκουνάρια. Τι είναι μπάλες, εννοείς? Φαίνεται σαν μπάλα, σαν μια πέτρα στον κοιλί. Ωραία, μια... Το οποίο να μας σπάσει αυτή η πέτρα, βλέπεις μέσα έναν κουκουνάρι απολυθωμένο. Και μάλιστα το συγκεκριμένο που μιλώ, μιλούμε για κονοφόρο το οποίο έζησε στην Κύπρο και εξαφανίστηκε και δεν ξέρουμε ακόμα ποιον είδος ήταν. Α, ναι. Λέει ένας ακροατής, τα κατεχόμενα λίγο έξω από το χωριό Λευκομενικό υπάρχει σπήλαιο με σταλαχτίτες. Ναι. Το οποίο με τη βοήθεια της UNESCO οι κατοχικές αρχές αξιοποίησαν και ελκύει αρκετά τον τουρισμό. Ναι, ναι, είναι γνωστό το σπήλαιο. Αυτό πήγα δύο φορές. Είναι κάτι το καταπληκτικό, το οποίο είναι καμωμένο από... Το ιδιαιτερότερο που έχει αυτό το σπήλαιο είναι ότι καμωμένο από γύψο. Δηλαδή οι σπηλαιοποθέσεις είναι γυψολιθικές. Και παρουσιάζει ένα έντονο... γυάλισμα να στράφτει μέσα η σπήλια. Είναι κάτι το αξιοθαύμαστο. Είναι μεγάλη? Μεγάλη, ναι. Μεγάλη. Όταν λέμε μεγάλη, πόσο μεγάλη? Δηλαδή δεν είναι πως το Τζάιτα Γκρότ, το Τιβάνο. Είναι πήγα στο που είναι τέλος, χιλιόμετρα ολόκληρα. Όχι, όχι, δεν είναι τόσο μεγάλη. Γιατί το Τζάιτα Γκρότ είναι ένα από τα πιο μεγάλα στον κόσμο, μαζί με εκείνον του Βελγίου. Αλλά... Ναι, δεν έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Μπορεί να υπάρχει και σε άλλες περιοχές και δεν τα γνωρίζουμε. Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν πολλά σπήλαια στην περιοχή του Πενταραχτήρου λόγω του ασβεστόλιθου. Γνωστό ότι ο ασβεστόλιθος σχηματίζει. Από σπηλιά. Τη χλωρίδα, Γιώργο. Μάλιστα. Έχουν μείνει κάποια. Τουλάχιστον που να γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε, διότι. Εντάξει, έχουμε διάφορα πολυθώματα που βρίσκουμε μέσα σε πέτρες, ας πούμε, ανοίγει η πέτρα στη μέση και βλέπει μέσα, ας πούμε, το αποτύπωμα του Πλατάνου. Απόδειξε ότι ο Πλατάνος ζούσε από τις προϊστορικές εποχές στην Κύπρο. Αλλά δεν έχουμε πάρα πολλά φυτικά πολυθώματα. Μπορεί να δεις φύλλα, μπορεί να δεις μερικά κλονιά σε ορισμένα πετρώματα. Εντάξει, σαν δάφνη, αροδάφνη βρήκαμε. Γελιά. Για να όχι, δεν υπήρχα. Που υποδηλώνουν, ας πούμε, την πλάστηση της προϊστορικής εποχής. Πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, σίγουρα. Και καλά κάνουμε να μάθουμε και λίγο έτσι περισσότερα για την Κύπρο.
είναι, για μένα είναι φοβερά ενδιαφέρον και φαντάζομαι το ίδιο νιώθουν και οι ακροατές. Ναι. Λοιπόν, όμως Γιώργο, τέλειωσε η ώρα μας. Μάλιστα. Μπορούμε να ξαναβρεθούμε και να μιλήσουμε πάλι, ναι, για αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και ίσως να το ψάξουμε και για την Ατλαντίδα, όπως μας είπε, ναι, όπως μας συζήτησε και ο ακροατής μας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και πάλι που είσαι μαζί μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εμείς ραντεβού ξανά την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα. Και όσοι από εσάς θέλετε να ακούσετε την εκπομπή αυτή ξανά, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα dialogos.com.cy/astra. Μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο εκπομπών. Θα επιλέξετε τη φαρματοζών και θα ακούσετε την εκπομπή της επιλογής σας ξανά. Όμως μείνετε συντονισμένοι πάντα μαζί μας στον Άστρα στους 92,8 και στους 105,3 για να πάρετε μια όμορφη ανάσα μουσικής με τα τραγούδια της Σκόνης με τον Πάμπο Φιλίππου. Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσουμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε, θυμόμαστε πάντα ότι δείχνουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας για τη φύση και για όλα τις τα πλάσματα. Καλή συνέχεια και γεια σας. Η Φάρματοζώων. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου.